Αστυνομικοί υπάλληλοι που δεν θα αποσπώνται από άλλες υπηρεσίες, καλύπτοντας περιστασιακά τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, θα υπηρετούν στο εξής, στον σταθμό τροχέας ΒΟΑΚ Χανίων. Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που υπεγράφει τις προηγούμενες ημέρες, το υφιστάμενο κλιμάκιο αναβαθμίζεται σε σταθμό, δίνοντας τέλος σε ένα παγιωμένο καθεστώς υποστελέχωσης. Πρόσφατα είχαμε επισκεφτεί δύο φορές τον κύριο αρχηγό της αστυνομίας. Του είχαμε θέσει ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το θέατρο του παραλόγου, το κλιμάκιο, να γίνει σταθμός στο ΒΟΑΚ της Σούδας, διότι δεν μπορεί ο διοικητής να επαιτεί κάθε μήνα να παρακαλάει να το στέλνουν αστυνομικούς να ανανεώσουν την απόσπαση. Επιλύονται με την ίδρυση του σταθμού κάποιες σημαντικές παθογένειες που έχουν την προέλευσή τους από το μακρινό 2011, όπου ιδρύθηκε το κλιμάκιο στο πόδι κυριολεκτικά και όλα αυτά τα χρόνια δημιουργούσε διάφορα προβλήματα τα οποία είχαμε εντοπίσει. Η νέα υπηρεσία θα στεγαστεί στις εγκαταστάσεις του ΤΑΕ Χανίων στη Σούδα με αρμοδιότητα στο τμήμα Χανίων του Βόρειου Οδικού Άξονα από την Κίσαμο μέχρι τα όρια με το Ρέθυμνο. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν συχνό το συμβάν ένας αστυνομικός μόνος του, σε ρήφη θα λέγαμε, μέσα και έξω από εισαγωγικά, ανεξάρτητα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να βγαίνει να κάνει μια πηγολαμπίδα, να πούμε, να κινείται επί του ΒΟΑΚ. Και αν συνέβαινε κάτι, να είναι και ο ίδιος το ίδιο εκτεθειμένος μαζί με τον κόσμο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων κάνει λόγο για βέβαιη αναβάθμιση του επίπεδου αστυνόμευσης στον ΒΟΑΚ. Σε όλη αυτή την προσπάθεια βοήθησε και ο νυν Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με τα τόσα τροχεία θανατηφόρα που έχουν γίνει, το καλοκαίρι πήρε πάνω του, μπορώ να πω, την μπάλα εντός αγωγικών να μου επιτραπεί, κατέβασε και με αποσπάσεις σε όλη την Κρήτη γύρω στα 50 άτομα. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών υπαλλήλων στα Χανιά με επιστολή τους προς την ηγεσία της Ελλάς ζητούν άμεση στελέχωση της νέας υπηρεσίας και θυμίζουν ότι το 2017, όταν ιδρύθηκαν τα τμήματα μεταγωγών και άμεσης δράσης, δεν έγιναν οι προβλεπόμενες μεταθέσεις.